Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός τρελός κόσμος και σήμερα κοντά σας με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη και την τρέλα του κόσμου που συμβαίνει. Και θα ξεκινήσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα. Ακριβώς. Είναι το θέμα που απασχολεί τις... Ήδη σημειώθηκαν πράγματα που δεν τα προλάβαμε και στο δελτίο και την τελευταία στιγμή. Την τελευταία στιγμή. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέως ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Να συνδεθούμε όμως με τον συνάδελφο τον Πέτρο το Σιδερέα για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα. Κώστα, πράγματι, έτσι είναι. Μόνο ο Γιάννης Λαγός κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι υπόλοιποι τρεις, όπως ήδη συζητιόταν άλλωστε εντόνως ήδη από χθες το βράδυ, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι στον Ηλία Κασιδιάρη επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ. Έτσι, με εξαίρεση τον Γιάννη Λαγό, ο οποίος αποχώρησε με συμβατικό τζιπ της αντιτρομοκρατικής, οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές έφυγαν κανονικά μόνοι τους από το κτίριο της Σχολής Ευελπίδων, καθυβρίζοντας με πάρα πολύ χυδαίο τρόπο τους δημοσιογράφους οι οποίοι παρίστανται στο σημείο. Να πούμε ότι εξερχόμενοι από τα δικαστήρια, σταμάτησαν στη μέση του δρόμου ένα ταξί, επιβιβάστηκαν σε αυτό και ένας εκ των τριών, έχω δυνατότητα ότι ήταν ο Ηλίας Παναγιώταρος, φώναξε ότι θα τα πούμε το απόγευμα. Δεν προέβησαν σε κάποιες δηλώσεις παρά μόνο στις χυδαίες ύβρεις τις οποίες προανέφερα. Μάλιστα. Να πούμε, Πέτρο, ότι στους Ηλία Παναγιώταρο και Νίκο Μίχο μόνο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα είναι ο περιοριστικός όρος που τους έχει υποβληθεί, σωστά? Ναι, κατά πάσα πιθανότητα αυτό μαθαίνω και εγώ, απλά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Και στους τρεις έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Στον Ηλία Κασιδιάρη επιπλέον και 50.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο, εγγύηση μάλλον σωστότερα, όπως προανέφερα. Ωραία, Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτεις. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι επιτέλους να ξαναγίνουν αρεστοί στον κόσμο οι δημοσιογράφοι, γιατί νομίζω ότι το να μας καθευρίζουν αυτά τα, έστω που αφέθηκαν ελεύθεροι αυτά τα υποκείμενα, θα το πω με αυτόν τον τρόπο, που κάθε άλλο παρά μπορώ να τους χαρακτηρίσω, ας πούμε, επίλεκτα μέλη της κοινωνίας, είναι κέρδος για τους δημοσιογράφους. Ακριβώς. Να πούμε σήμερα επίσης ότι το μεσημέρι θα απολογηθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ενώ αύριο θα απολογηθεί ο υπαρχηγός, ο Χρήστος Παπάς. Πραγματικά, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στις βέβαια, απολογίες τους. Σε πολύ κόσμο προκαλεί απογοήτευση, γιατί όλοι περιμέναν να τους δούνε με τους κρίκους να πηγαίνουν φυλακή. Ακριβώς. Αλλά η δικαιοσύνη πάντα έχει τους λόγους της και νομίζω ότι όλος αυτός ο θόρυβος αφήνει κάτι πίσω. Βέβαια, και θα υπάρξουν και αντιδράσεις από τα κόμματα, ακριβώς, από την κοινωνία. Και πιστεύω ότι τελικά ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Τώρα, αν είναι συμμορία ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα φανεί και στη συνέχεια. Καλύτερα όμως να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι απολογίες όλων πριν καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Βέβαια, να πούμε ότι τα όσα ισχυρίστηκαν οι τέσσερις βουλευτές μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr και να αποκτήσετε μια σφαιρική άποψη για τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στον ωκεανό και ας πάμε στη θάλασσα τη μεγάλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ακριβώς. Όπου είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός με την επικεφαλής του Δέλτα Νιτάφ, το οποίο ζήτησε δημοσιονομική προσαρμογή, ανταγωνιστικότητα και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης, της κατηδίαν συνάντησης Σαμαρά Λαγκά. Την επιθυμία της ελληνικής πλευράς, η όλη συζήτηση περί βιωσιμότητας του χρέους και η σύγκρουση μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που προκρίνει το κούρεμα, και της Γερμανίας, που τάσσεται υπέρ μιας επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής με χαμηλότερο επιτόκιο,
για να μην παρεμποδίσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Στην διάρκεια 40 λεπτών συνάντηση, στην οποία δεν συμμετείχαν οι συνεργάτες, εξετάστηκε η πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής και της ανάκτησης ανταγωνιστικότητας, όπως και η αναγκαιότητα υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας αξιολόγησης. Κατά την έξοδό του από το Ταμείο, ο κ. Σαμαράς περιορίστηκε να δηλώσει πως το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Mm-hmm. Τώρα, το τι ακριβώς υπόθηκε και τι αποφάσεις ελήφθησαν, θα τις μάθουμε αργότερα. Μετά τη συνάντηση, η κυρία Λαγκάρντ έκανε λόγο για παραγωγική συνομιλία αναφορικά με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και υπογράμμισε ότι επένεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στο οικονομικό της πρόγραμμα στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Για τους υπόλοιπους Έλληνες θα μείνουμε με την οικονομική προσαρμογή για την ώρα. Ακριβώς. Σε καλό κλίμα, λοιπόν, είπε ο κύριος Σαμαράς ότι διεξήχθη αυτή η 40-λεπτη συνάντηση. Έγινε συνολική αποτίμηση, όπως είπε, των εξελίξεων για την οικονομία και η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους φυσικά επικράτησε και σε αυτή τη συζήτηση στην Ουάσιγκτον. Το τι αποφασίστηκε θα το μάθουμε σε λίγο. Ναι. Μια και είμαστε, λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, θα πάμε στο θέμα των ημερών. Τα ρολά που κατέβασε η Αμερικανική κυβέρνηση και έτσι κι αλλιώς θα πούμε ότι ο Ομπάμα έχει πετάξει πλέον την μπάλα ξεκάθαρα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα είναι η δεύτερη μέρα αυτό που ονομάζεται government shutdown, δηλαδή το κλείσιμο της κυβέρνησης. Αυτό σημειώνεται επειδή οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν συμφώνησαν σε ένα μεταβατικό προϋπολογισμό. Στο βάθος οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία και πίσω απ' όλα οι συντηρητικοί ρεπουμπλικάνοι. Και εκείνοι που πληρώνουν την ύφη φυσικά είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτές τις μέρες που θα μείνει κλειστή η κυβέρνηση ή τα κυβερνητικά κτίρια που μένουν κλειστά, δεν θα πάρουν μεροκάματο. Και κάτι ακόμα, οι Έλληνες αξιωματούχοι που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν θα μπορέσουν να επισκεφθούν ούτε το Άγαλμα της Ελευθερίας, ούτε τα μουσεία της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, γιατί αυτά παραμένουν κλειστά. Το προσωπικό βρίσκεται σε αργία. Οι εξελίξεις αυτές στις ΗΠΑ δεν εξέπληξαν, επειδή η πορεία προς τα εκεί ήταν προδιαγεγραμμένη. Αφού η δεξιά πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων, που εκπροσωπεί ο γερουσιαστής Τζον Μακκέιν, δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς και έκανε το πάνω να ανακόψει μεταρρυθμίσεις στην υγεία που αποτελούν πλέον νόμο του κράτους. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικάνοι συντηρητικοί έχουν αντίρρηση στο να έχουν περίθαλψη όσοι ανασφάλιστοι Αμερικανοί πολίτες. Το πρόβλημα τελικά βρίσκεται σε πτέρυγα ενός κόμματος, είπε ο πρόεδρος Ομπάμα, υπονώντας τους υπερσυντηρικούς Ρεπουμπλικάνους. Και από τη μια η ακροδεξιά πτέρυγα, το λεγόμενο κίνημα Tea Party, το πάρτι, το κόμμα του τσαγιού, στην πραγματικότητα δυσφορεί με την ηγεσία του κόμματος και από την άλλη ο πρόεδρος του Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζον Μπέρντερ, που διακατέχεται από άγχος για την απώλεια της θέσης του και δεν είναι πρόθυμος να παρουσιάσει τα σχέδια νόμου της γερουσίας στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, οι Αμερικανοί πολίτες θα νιώσουν στο πετσί τους τι σημαίνει παράλυση του δημοσίου τομέα. Κάτι που φαίνεται πως επιδιώκει και ο πρόεδρος Ομπάμα, που επιθυμεί να αντιληφθούν όλοι πού πηγαίνουν οι φόροι και να ξεμπροστιάσει τους Ρεπουμπλικάνους. Τι μήνυμα όμως στέλνει η Ουάσιγκτον στο εξωτερικό? Οι άνθρωποι κοιτούν προς την Ουάσιγκτον και αναρωτιούνται τι είδους χώρα είναι αυτή, κηρύττει σε ολόκληρο τον κόσμο τη δημοκρατία και θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο, αλλά δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας ούτε έναν προϋπολογισμό. Φυσικά κάποια στιγμή θα υπάρξει αναγκαστικά η λύση. Κάποτε οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνθηκολογήσουν. Πρόκειται για μια πολιτική παρτίδα πόκερ που θα κρατήσει αρκετές μέρες ακόμα, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζο Μπέρνερ, θα καταλάβει ότι θα πρέπει κάτι να κάνει. Η πρόβλεψη είναι πως ίσως έτσι να του κοστίσει το πόστο του, αλλά θα γίνει για το συμφέρον της χώρας, όπως θα πει. Κάτι παρόμοιο θυμίζουμε ότι είχε συμβεί πριν 17 χρόνια επί προεδρίας Bill Clinton,
Μόνο που η προσοχή όλων τότε είχε ήταν στραμμένη στο σκάνδαλο Λιουζίνσκι και είχε περάσει στα λεγόμενα ψηλά του διεθνούς ενδιαφέροντος. Μάλιστα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουμε... Να πούμε λίγα για την ομιλία, λίγα πράγματα για την ομιλία του... Για το Ομπάμα, μήνυμα που έστειλε. Λίγα πράγματα που είπε. Ο πρόεδρος λοιπόν τον ΗΠΑ την πρώτη μέρα της διακοπής λειτουργίας του Ομοσπονδιακού Κράτους ανέφερε ότι για πρώτη φορά, μετά από 17 χρόνια όπως είπες και εσύ Κώστα, οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές αποφάσισαν να κλείσουν την κυβέρνηση. Ο Ομπάμα εκφώνησε διάγγελμα στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου. Επισήμανε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δέχτηκαν να δουλέψουν αμισθοί, αλλά και αυτοί έχουν να καλύψουν χρέη και υποχρεώσεις. Είπε χαρακτηριστικά, καλό τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να ανοίξουν και πάλι την κυβέρνηση. Αυτό που είπε Κώστα, τους πέταξε το μπαλάκι ουσιαστικά. Δεν θα κρατούν αυτοί όμηρο ολόκληρη την οικονομία, τόνισε ο πρόεδρος τον ΗΠΑ και επεσήμανε ότι όσο περισσότερο κρατήσει αυτό το deadlock, τόσο χειρότερα θα είναι. Ακριβώς, τόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα και τόσο περισσότερες οικογένειες θα υποφέρουν. Βλέπουμε εδώ και πλάνα από τον πρόεδρο Ομπάμα. Ανέφερε επίσης ότι πολλά από τα αιτήματα των Ρεπουμπλικανών στην πραγματικότητα θα αυξήσουν τα ελλείμματά μας. Αυτοί είναι που έκλεισαν την κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας ιδεολογικής σταυροφορίας για την άρνηση της υγειονομικής περίθαλψης σε πολλούς Αμερικανούς. Όσο για την νομοθετική πράξη για την υγειονομική ασφάλιση και περίθαλψη, τόνισε ότι έχει συμφωνηθεί και είναι εδώ για να μείνει και πρόσθεσε ότι αυτή η ευκαιρία είναι ευκαιρία ζωής. Να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι του στην Μαλαισία σύμφωνα με αναφορές των ξένων δημοσιογραφικών πρακτορείων. Το ταξίδι του θα ξεκινήσει στην Ασία καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προωθεί τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου του Ειρηνικού. Ωστόσο, αυτό το αδιέξοδο στο Κογκρέσο για τον προϋπολογισμό τον αναγκάζει να παραμείνει στη ΣΥΠΑ. Και μπορούμε τώρα από τις ΗΠΑ να περάσουμε στην κρίσιμη ψηφοφορία στην Ιταλία. Που αναμένεται σήμερα στην Ιταλία. Ακριβώς. Όπου θα δούμε και πόσοι θα μείνουν πιστοί στον Μπερλουσκόνη. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε, είναι, που μας έχουν μεταφέρει φυσικά τα διεθνή μέσα, είναι ότι υπάρχουν πολλοί έτοιμοι να ψηφίσουν υπέρ της κυβέρνησης. Να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με τον συνάδελφο, τον Μάριο τον Μπουμπή από την αίθουσα σύνταξης. Μάριε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πες μας λοιπόν, τι γίνεται στην Ιταλία, κρίσιμη η σημερινή συζήτηση στη Βουλή, σωστά? Βεβαίως, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Πριν περίπου μία ώρα ανέβηκε στο βήμα του Ιταλικού Κοινοβουλίου ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα. Για να ξεκινήσει μία πολύ ωραία συζήτηση γύρω, η οποία θα καταλήξει στην ψήφο εμπιστοσύνης που θα δοθεί στην κυβέρνησή του, εάν δοθεί αυτή τελικά. Όλα ξεκίνησαν με την παρέτηση 5 υπουργών από το κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, της κεντροδεξιάς. Σήμερα όμως... Τις οποίες δεν έκανε δεκτές ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, τις οποίες δεν έκανε δεκτές και αυτό ήταν μια ένδειξη της αποφασιστικότητάς του για να συνεχίσει. Οι ελπίδες έχουν αναπτερωθεί, θα μπορούσε να πει κανείς, γύρω από αυτό το θέμα, καθώς αυτή τη στιγμή φαίνεται πως βρίσκεται σε δεινή θέση ο ίδιος ο Μπερλουσκόνη, ο οποίος ήταν και αυτός ο οποίος προκάλεσε τεχνιέντος την κρίση για να ξεφύγει από το διέξοδο στο οποίο είχε εισέλθει δικαστικά με όλες αυτές τις υποθέσεις που κρεμούσαν εναντίον του. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 3 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα έχουμε την δευτερολογία του Ενρίκο Λέτα, όπου θα είναι και ο τελευταίος άνθρωπος, ο πολιτικός, ο οποίος θα μιλήσει πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Μάλιστα. Ωραία, οπότε θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις και από την Ιταλία. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σε αντίθετη περίπτωση βέβαια, ναι, να πούμε ότι θα μπει σε μια πολύ μεγάλη δίνει κρίσης η Ιταλική πολιτική σκηνή σε περίπτωση που δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνη ο Λέτα. Υπάρχει και γι' αυτό το λόγο παρέμβαση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καλέσει τους πολιτικούς της Ιταλίας να σοβαρευτούν. Ναι, όντως. Οι Βρυξέλλες παρακολουθούν εξαιρετικά ανήσυχες τις εξελίξεις, όπως επίσης και οι διεθνείς αγορές. Οπότε όλοι
Μεταξύ αστείου και σοβαρού, προφανώς εννοούν ότι θα πρέπει να σοβαρευτούν στην Ιταλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και από την Ιταλία θα πάμε λίγο βορειότερα και έχουμε μια μίνι, ας πούμε, κρίση στους κόλπους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Την άποψη ότι ο Wolfgang Schäuble εξελίσσεται σε πρόβλημα για τους Χριστιανοδημοκράτες εκφράζει η εφημερίδα Der Tagesspiegel, θέτοντας το ερώτημα αν στο τέλος ο Υπουργός Οικονομικών φτάσει στο σημείο να χάσει το αξίωμά του στην επόμενη κυβέρνηση. Οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες αρχίζουν την ερχόμενη Παρασκευή τις διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Στη διαπραγματευτική ομάδα της CDU και CSU θα παίρνουν μέρος 14 κομματικά στελέχη, ενώ από το SPD θα υπάρχει μια ομάδα 7 πολιτικών. Στην διαπραγματευτική ομάδα των Χριστιανοδημοκρατών, της οποίας θα ηγείται η Μέρκελ, η καγκελάριος, θα συμμετέχει και ο Σόιμπλε. Κανείς δεν αναμένει σύντομα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις των δύο αυτών κομμάτων. Σύμφωνα μάλιστα με την Γενική Γραμματέα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Αντρέα Νάλλες, μέχρι τον οριστικό σχηματισμό κυβέρνηση θα φτάσουμε ακόμα και το Δεκέμβρη ή και τον Ιανουάριο. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα τεθεί η πορεία της οικονομίας, ακόμα η απασχόληση και η σταθερότητα του ευρώ, υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας των Χριστιανοκρατών Χέρμαν Γκρόχε. Στην ερώτηση αν τελικά θα ενδώσει η CDU ή η Χριστιανοδημοκρατία, δηλαδή στο αίτημα των Σοσιαλδημοκρατών για αύξηση της φορολογίας, ο Γκρόχε απαντά «απορρίπτομαι την αύξηση των φόρων». Τελεία και παύλα. Ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός προσπαθεί άλλη μια φορά να περιορίσει τη ζημιά που προκάλεσε μετεκλογικά στα Χριστιανοδημοκρατικά κόμματα η τοποθέτηση του Σόιμπλε, ο οποίος εν ώψη των διαπραγματεύσεων με τους Σοσιαλδημοκράτες δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξηση των φόρων. Η εν λόγω τοποθέτηση προκάλεσε αναταραχή στο Χριστιανοδημοκρατικό στρατόπεδο, η οποία τώρα κατηγορείται για θέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. Ακριβώς, γιατί προεκλογικά λέγανε ότι δεν θα λάβουν. Ακριβώς, και αυτό είναι μέτρα που επιμένουν. Mm-hmm. Και παρά τις διαρκείς διαψεύσεις από την ηγετική ομάδα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, η αξιοπιστία του κόμματος έχει υποστεί πλήγμα. Και σε αυτό αναφέρει η Ντάγκερ Σπίγκελ. Διαρωτάται μάλιστα ποιος είναι ο σκοπός των δηλώσεων του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, υπενθυμίζω τους αναγνώστες ότι μήπως πρόκειται για άλλη μια γκάφα. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για πολιτικό ελιγμό, ακριβώς, προκειμένου να είναι καλύτερα με τις διαπραγματεύσεις με τους Σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε στο Χριστιανοδημοκρατικό στρατόπεδο δύο πλευρές. Υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα. Βέβαια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πάλι να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα από αυτά τα που διαλέγουμε εδώ στον τρελό τρελό κόσμο. Θα πάμε πάλι στην ταινία του Τζεφιρέλη από την Τραβιάτα του Βέρντι. Εδώ είναι ένας Βασίλειεφ τρομερός. Θα το παρακολουθήσουμε.
Και μετά από το Verdi θα πάμε σε κάτι πολύ κοινότυπο, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει επικαιρότητα. Έτσι, θα διαβάσω ένα απόσπασμα από την ανταπόκριση ενός σπουδαίου δημοσιογράφου, ίσως του, εγώ τον θεωρώ από τους καλύτερους που έχουν οι εφημερίδες στο χώρο της Μέση Ανατολής, το Robert Fisk της Βρετανικής Independent, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο του ότι έχουν αρχίσει συνομιλίες εδώ και αρκετές εβδομάδες με μέλη της αντιπολίτευσης της Συρίας και του καθεστώτος Άσαντ. Δύο άνθρωποι, αντιπροσωπεία με δύο μέλη της αντιπολίτευσης, έφτασαν στη Δαμασκό από το Χαλέπι, όπου αντιπροσωπεύουν στοιχεία του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, του επαναστατικού αυτού που αποτελείται από μαχητές που εγκατέλειψαν κυρίως το στρατό του καθεστώτος. Έφτασαν στη Δαμασκό με εγγυήσεις για ασφάλεια και συναντήθηκαν, όπως αποκαλύπτει ο Φίσκ σύμφωνα με τις πληροφορίες του, εγώ τις πιστεύω πάντα γιατί είναι πάρα πολύ καλά πληροφορημένος, από το επιτελείο του Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Εκεί έγινε μια κατηδίαν συνομιλία, μέσες άκρες που διέρευσαν αναφέρουν ότι πρέπει να γίνει ένας εσωτερικός συριακός διάλογος, όπου η ιδιωτική και η δημόσια περιουσία πρέπει να διατηρηθεί όπως έχει. Πρέπει να τερματιστεί και να καταδικαστεί η διαμάχη η εμφύλια και όλοι πρέπει να εργαστούν για μια δημοκρατική Συρία, όπου θα κυριαρχεί ο νόμος πάνω απ' όλα. Δεν έγινε αυτή τη φορά καμία κουβέντα, δεν έγινε καμία ανοίξη για την αποχώρηση του Άσαντ από την εξουσία. Αλλά ότι θα πρέπει ο διάλογος να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και θα πρέπει να υπάρχει προεδρική εγγύηση για την αντιπροσωπεία που θα έρθει για να συζητήσει από την πλευρά των επαναστατών. Νομίζω ότι ότι πρέπει να είναι οι προοπτικές για τον Άσαντ ξεκάθαρες και συμφωνήθηκε αν αποφασίσουν κάποια μέλη που έχουν περάσει τους αντάρτες να επιστρέψουν στο στρατό, τότε θα πρέπει να είναι να έχει εγγυηθεί η ασφάλειά τους και τότε μεγάλες περιοχές που κρατούν σήμερα οι αντάρτες θα επιστρέψουν στον έλεγχο της κυβέρνησης χωρίς να πέσουν πιστολιές, χωρίς να πέσει κανονιά. Όσο για τους Ισλαμιστές μαχητές που έχουν συμπράξει με την αντιπολίτευση της Συρίας, είναι η μεγάλη ανησυχία για όλους που έχουν ανάμειξη σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό θα το δούμε και στο επόμενο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε, που αποτελεί μια συνέντευξη που δόθηκε μόλις πριν δύο μέρες στην Ιταλική ΡΑΙ από τον πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και όπου γίνεται λόγος ακριβώς για τους Ισλαμιστές, που είναι και μια απειλή για την χριστιανική μειονότητα της Συρίας και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο καθολικός μαρονίτης καρδινάλιος Μπεσάρα, ότι για τους χριστιανούς η Αραβική Άνοιξη έχει γίνει ένας χειμώνας με φλόγες και ολοκαυτώματα. Τώρα ο πρόεδρος Άσαντ, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου της ΡΑΗ αν η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την διάλυση των χημικών όπλων της Συρίας είναι αρεστή και την δέχεται, απάντησε ότι εμείς ήδη συμφωνήσαμε να έχει απαγορευτεί η χρήση των χημικών όπλων πριν ακόμα βγει στη φόρα αυτή η διάταξη.
Και η ρωσική πρωτοβουλία βασίστηκε στη δική μας θέληση. Φυσικά, από το 2003 είχαμε κάνει πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη να απαλληφθούν όλα τα επικίνδυνα όπλα από τη Μέση Ανατολή. Πώς θα οργανώσετε αυτόν τον αφοπλισμό, τον ρωτάει η δημοσιογράφος, και το ερώτημα λέει θα πρέπει να κατευθυνθεί στην οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Φυσικά ο ρόλος που προσφέρουμε και εμείς θα προσφέρουμε όλες τις δυνατότητες και την ασφάλεια στους ανθρώπους που θα έρθουν. Εκείνο που τόνισε ο πρόεδρος Άσαντ της Συρίας είναι ότι από τότε που ξεκίνησε η κρίση είπαμε ότι η πολιτική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι η λύση και είναι ένα μέρος του προβλήματος που πρέπει να συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές. Αλλά έχουμε και από την άλλη μεριά και την τρομοκρατία που δεν μπορεί να συμμετάσχει στην πολιτική επίλυση του προβλήματος. Συζητούμε, λέει ο Άσαντ, με όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης εκτός από τους ένοπλους τρομοκράτες. Μα είναι μέλη της αντιπολίτευσης, το ρωτάει η δημοσιογράφος της ΡΑΗ. Όχι, όταν είναι εξοπλισμένοι δεν τους αποκαλούμε αντιπολίτευση, τους αποκαλούμε τρομοκράτες, επιμένει ο Άσαντ. Η αντιπολίτευση σαν πολιτική οντότητα έχει πολιτικό πρόγραμμα, πολιτικά οράματα και αυτό ακριβώς σημαίνει αντιπολίτευση. Αν έχουμε όπλα που καταστρέφουν και σκοτώνουν και δολοφονούν, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτό το αποκαλούμε εμείς τρομοκρατία και σε όλο τον κόσμο και σε κάθε χώρα. Τελικά τον ρωτάει η δημοσιογράφος αν θα συμφωνήσει να συμμετάσχει στο πλαίσιο της Γενέβης 2 που οργανώνεται. Και είπε ότι θα συμμετάσχω μαζί με κάθε πολιτικό κόμμα που θα συμμετάσχει στη διάσκεψη, αλλά χωρίς να συμμετέχει φυσικά η Αλ-Κάιντα και οι οργανισμοί οι ξένοι που προσπάθησαν να μας φέρουν την τρομοκρατία στη χώρα. Και το σημαντικότερο είναι κατονομάζει το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία ως πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών και ξέρουμε λέει ότι εφόσον συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτά τα μέλη δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν. Μάλιστα. Αυτή ήταν η συνέντευξη του Άσαντ που μας δίνει ένα περίγραμμα της άλλης πλευράς. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε την πλευρά των Αμερικανών και των δυτικών εταίρων στο παιχνίδι αυτό, το αιματηρό παιχνίδι θα έλεγα, του σκακιού που παίζεται στη Συρία εδώ και κοντά 3 χρόνια, 2,5 και πλέον χρόνια. Θα περάσουμε τώρα στη Σοβιετική Ένωση για να... Όχι, πριν πάμε στη Σοβιετική Ένωση θέλω να ανέσυρα από το διαδίκτυο ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Λουκά Λιγουριώτη για την μεγάλη διακλαδική άσκηση Παρμενίων που ήδη διεξάγεται. Μάλιστα δεν ξέρω αν ακούστηκαν οι σιρήνες, ήταν να ακουστούν και εδώ οι σιρήνες μιας άσκησης. Λοιπόν, στις 11 η ώρα ήταν να ακουστούν, ναι, τώρα... Εμείς εδώ κάτω στο στούντιο δεν ακούσαμε τίποτα. Έχει αποφασιστεί όμως αυτή η άσκηση και έχει γίνει ένα παιχνίδι πολιτικής επικοινωνίας με τη διεξαγωγή της άσκησης που επιχειρείται να σταλεί το μήνυμα ότι όλα πάνε καλά στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό υποστηρίζουν κάποιοι που έχουν δημιουργήσει έναν αναβρασμό υποτιθέμενο, κατά την άποψή μας, στις ένοπλες δυνάμεις. Η κυβέρνηση δεν είναι εντελώς εκτός του πολιτικά ορθού όταν επιχειρεί να δώσει ένα τέτοιο μήνυμα, αρκεί να συνοδεύεται και από ουσιαστική βάση, μια πραγματική άσκηση. Αν αυτό ισχύσει, θα το ξέρουμε στο τέλος, αλλά όλα δείχνουν πως αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα κανονικό παρμενίωνα, γράφει ο Λιγουριώτης. Μέχρι εδώ καλά λοιπόν και θεμητή η επιθυμία του Πρωθυπουργού να θέλει να δει ένα μέρος της άσκησης, ακόμα και τροποποιώντας το πρόγραμμά του
το πρόγραμμά του. Έχουμε όμως λόγους να φοβόμαστε, υποστηρίζει ο Λουκάς Λιγουριώτης, ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά, πλαγίως γίνεται μια συστηματική προσπάθεια κομματικής αξιοποίησης άσκησης. Όχι μέσα από τα επίσημα υπηρεσιακά κανάλια του Υπουργείου Άμυνας, αλλά από κάποια άγνωστα κέντρα. Και να πω, εδώ και λίγες μέρες έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κυρίως μέσω διαδικτύου, ειδήσει ότι ο Παρμενίων έχει να γίνει 7 χρόνια, 5 χρόνια, 3 χρόνια κτλ. Σ' άλλο σημείο αναφερόταν ότι η στρατιωτική άσκηση αναλόγου βεληνικούς έχει να γίνει στην επικράτεια από το 2007. Σαφής η προσπάθεια. Κάποιοι ακύρωναν την άσκηση, αναφέρει το ονομαστικά για παράδειγμα ο κύριος Βενιζέλος, και κάποιοι άλλοι την υλοποιούν. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Το 2010 η μεγάλη διακλαδική άσκηση Παρμενίων έγινε κανονικά. Και τότε ήταν υπουργός άμυνας ο Βενιζέλος. Αυτό που ακυρώθηκε εκτός προγράμματος ήταν ο περσινός Παρμενίων του 2012 και υπουργός τότε ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Για την ιστορία θα θυμίσουμε ότι μέχρι το 2006 η άσκηση Παρμενίων γινόταν σε ετήσια βάση. Το 2007, επί υπουργείας με Ημαράκη, για πρώτη φορά η άσκηση Παρμενίων δεν έγινε. Το 2008 η άσκηση έγινε κανονικά, το 2009 είχε προγραμματιστεί, διαβάζουμε σε δημοσιεύματα, να γίνει 28 Σεπτεμβρίου ως 2 Οκτωβρίου, αλλά ο προγραμματισμός των εκλογών για τις 4 Οκτωβρίου οδήγησε στη ματέωση. Η απόφαση να γίνει φέτος η άσκηση μετά την ακύρωση του 2012 ήταν πολύ σωστή, διότι άλλη αναβολή δεν έπρεπε να υπάρξει. Αρμόδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πιο επιθετικό ή πιο αμυντικό σενάριο φέτος. Απλά γίνεται δοκιμή των σχεδίων που απορρέουν από τα βασικά κείμενα της πολιτικής εθνικής άμυνας που ισχύει. Αυτά για την άσκηση Παρμενίων και τα παιχνίδια που παίζονται πίσω αυτή από την άσκηση. Είναι. Θα πάμε τώρα, μια και μιλάμε για στρατηγικές ασκήσεις, και δεν έχουμε ακόμα εικόνες από την άσκηση Παρμενίων. Ελπίζω όταν θα τις δώσει το Υπουργείο Άμυνας να μπορέσουμε να τις προβάλλουμε. Να δούμε ασκήσεις που βρήκα στο διαδίκτυο που κάνει ο Ρωσικός στρατός. Mm-hmm. Και γιατί, τι πήρα αφορμή και πήρα τις ασκήσεις, όχι τον Παρμενίων. Αλλά διάβασα στο Ρωσία σήμερα, το ιντερνετικό αυτό πόρταλ, ότι ο στρατός της Ρωσίας θα συνδράμει στην ασφάλεια των προετοιμασιών για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής του πεζικού, συνταγματάρχης Βλαντίμιρ Τσιρκίν, στη διάρκεια της σύσκεψης για την ημέρα του πεζικού, που γιορτάστηκε προχτές στη Ρωσία. Το Σότσι, όπου θα γίνει η χειμερινή Ολυμπιάδα το Φεβρουάριο, είναι ένα θέρετρο. Βλέπουμε και τις ασκήσεις τις ρωσικές. Είναι ένα θέρετο της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκεται κοντά στις ανυπάκουες ρωσικές δημοκρατίες του Καυκάσου. Οι επιθέσεις σε δυνάμεις ασφαλείας, αστυνομία και πολίτες, οι οποίες προκαλούνται από τις εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτικές αντιπαλότητες, αλλά και εξαιτίας της φτώχειας και της διαφθοράς, αποτελούν συχνά φαινόμενο στο Νότιο Καύκασο. Ακόμα μια πηγή βίας είναι η εξεγέρση των Ισλαμιστών, ειδικά στην περιοχή του Νταγκεστάν. Εδώ βλέπουμε μια φάση των ρωσικών στρατιωτικών ασκήσεων που βιντεοσκοπήθηκε στο πεδίο στρατιωτικών ασκήσεων Προυντομπόι στην περιφέρεια Βολγκογκράτ και πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις με εκτοξεύσεις πυράβλων Σολτσνεπιόκ. Συγγνώμη για τη ρωσική προφορά μου, αλλά δεν είναι καθόλου καλή, όπως και τα ρωσικά μου, τα οποία δεν τα ξέρω διόλου. Βόμβες θερμοβαρικής, λέει, κεφαλής είναι αυτές οι Σολτσνεπιόκ. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα πυροβλοφόρα άρματα πεζικού ΣΜΕΛ-M και το μικρό διαμετρήματος πυραυλοκίνητο φλογοβόλο MRO για επιχειρήσεις σε αστικές περιοχές. Ας παρακολουθήσουμε τις εντυπωσιακές αυτές ασκήσεις λίγο. Δεν
Βλέπουμε εδώ λοιπόν τα πλάνα. Οι ασκήσεις αυτές του πεζικού έχουν γίνει στην περιοχή του Βολγκογκράντ. Αυτές είναι οι γνωστές μας Κατιούσα, αν δεν κάνω λάθος. Τις λέγανε και αρμόνια του Στάλιν κάποτε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα φυσικά θα έχουν τελειοποιηθεί. Και βλέπουμε αυτές τις εκτοξεύσεις, σωστά. Αυτός είναι ο πύραυλος Σολτς-Λεπιόκ. Μάλιστα. Ωραία τα πλάνα αυτά που βρήκες. Στερεωτικά τα πλάνα, αλλά θα γυρίσουμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα, γιατί έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Ακριβώς. Οι πρώτες δηλώσεις για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής ήρθαν διαστόματος του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Μιχελάκη, ο οποίος είπε ότι η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται. Τάχθηκε μάλιστα κατά της ποδοσφαιρικής λογικής, ποιος έχασε, ποιος κέρδισε, και διερωτήθηκε αν βιαζόμαστε λιγάκι. Ανέφερε ότι υπάρχουν διώξεις και κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ενώ πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι οι τρεις εκ των τεσσάρων βουλευτών της Χρυσής Αυγής αφέθηκαν ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί κακουργηματικές πράξεις. Περιμένουμε να δούμε και τις δηλώσεις των υπόλοιπων. Μας διέκοψε η δήλωση Μιχελάκη, αλλά εμείς μπορούμε να γυρίσουμε πάλι στο στρατιωτικό περιβάλλον. Έχω αλλιεύσει από το ίντερνετ πάλι κάτι φωτογραφίες από στρατιωτίνες σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να το δούμε. Όχι αυτό. Το είναι το επόμενο βίντεο. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Επιτρέπονται αλλαγές που είναι μια μικρή ασυνεννοησία που έχουμε με το control. Να. Αυτές είναι λοιπόν στρατιωτίνες από την Πορτογαλία, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Ιταλία, Περού, εδώ δεν βλέπω πολύ καλά. Αυτή είναι η Βραζιλία. Πολωνία, ναι. Ωραία κοπέλα. Ισπανία. Όλες είναι διαλεγμένες. Ναι. Ουκρανία. Ουκρανία. Μεξικό. Τουρκία. Λιθουανία. Έχω λίγο μοιοπία, δεν βλέπω καλά. Αυτή είναι η Ινδία. Αμερικανίδα. Γαλλία. Χιλή. Σουηδία. Ελβετία.
Πολωνία, ε. Όχι, Ρουμανία είναι. Ισραήλ. Αυτή είναι Ρουμανία, νομίζω. Καναδάς. Χαρούμενη κοπέλα. Αγγλία. Ηνωμένο Βασίλειο. Σερβία. Βέλγιο. Γερμανία. Κάναμε το γύρο του κόσμου, έτσι. Ναι, όντως. Και Ελλάδα, φυσικά. Και Ελλάδα. Πολύ ωραία η κοπέλα. Όλες πολύ όμορφες. Και τώρα θέλω να πάμε σε μια άλλη εποχή. Ναι. Έχω πάλι αλλιεύσει από το διαδίκτυο. Τι συνέβαινε με το σεξ στη Σοβιετική Ένωση. Εκλώς. Τώρα πια στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία, συγγνώμη, στη Ρωσία τα συζητάνε όλα. Και με κάποιο τρόπο και λίγο σκοπτικό μιλάνε για το σεξ στην πουριτανική Σοβιετική Ένωση. Για πες μας, Άννα. Πάντοτε λοιπόν υπήρχε η άβρα ενός ταμπού γύρω από την ερωτική ζωή στη Σοβιετική Ένωση. Κανονικά κυλούσαν όλα, απλώς δημόσια δεν μιλούσαν ποτέ για τις, τέλος πάντων, τι γίνεται μέσα στο σπίτι τους, να το πούμε έτσι απλά. Δεν το συζητούσαν λοιπόν δημόσια και πόσο μάλλον δεν το έδειχναν στην τηλεόραση. Θεωρούταν ντροπή και ανήθικο. Έχει ακουστεί λοιπόν ότι την περίοδο της Περεστρόικα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής σύνδεσης Μόσχας-Βοστόνης, μία κυρία δήλωσε ότι εμείς στη Σοβιετική Ένωση δεν έχουμε ερωτική ζωή. Ήταν μία λάθος διατύπωση που έκανε αυτή η κυρία, καθώς ήθελε να πει ότι στην πραγματικότητα δεν δείχνουν τέτοιες εικόνες στην τηλεόραση. Όλα κυλούσαν κανονικά και φυσιολογικά, αλλά τέτοιες εικόνες στην τηλεόραση δεν μπορούσε κάποιος να τις παρακολουθήσει. Το 1977 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Γεώργη Βασιλιτσένκο, αν τον λέω σωστά τον άνθρωπο, «Γενική σεξοπαθολογία», έτσι ονομαζόταν το βιβλίο, βλέπουμε εδώ και σχετικά πλάνα, στο οποίο συνοψίζεται η εμπειρία του και περιγράφονται ζευγάρια που είχε παρακολουθήσει. Από την εμπειρία του συνάγεται ότι πολλές διαταραχές σημειώνονταν επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν τρόπο να μιλήσουν γι' αυτό. Στη συνουσία και γενικά στα όργανα του σώματος, είτε δίδονταν άσεμνα ονόματα και ονομασίες, είτε απλά ιατρικοί όροι. Το βίντεο που βλέπουμε προσανατολίζεται κυρίως στις διαφημίσεις που πεζόντουσαν στην τηλεόραση ή στις αφήσεις που κυκλοφορούσαν. Αυτό διευκρινιστικά. Ακριβώς. Το 1978 προέκυψε ένα σκάνδαλο όταν προβλήθηκε στις οθόνες η ταινία «Γυναίκα περίεργη». Ουσιαστικά αυτή η ταινία μιλούσε για τον έρωτα μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και μιας όρημης γυναίκας. Αυτή είναι η ερώτηση που υποβάλλει για, που είπαμε προηγουμένως. Που είπαμε προηγουμένως, σωστά. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, βέβαια. Μια εφημερίδα της εποχής δημοσίευσε μια κριτική για αυτό το έργο. Και να πούμε, αυτό είναι απόσπασμα από, από την πρώτη σκηνή τολμηρή που προβλήθηκε στους σχηματογράφους. Μάλιστα. Τους Σοβιετικούς. Τους Σοβιετικούς κινηματογράφους. Στην εφημερίδα λοιπόν εκείνη είχε δημοσιευθεί μια κριτική για το έργο «Γυναίκα περίεργη» και έλεγε πως τίποτα δεν υπάρχει περί το περίεργο στο γεγονός ότι το 1 τρίτο των γάμων στη Σοβιετική Ένωση κατέληγαν σε διαζύγιο. Είχαν αναδημοσιεύσει οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο κριτικές για τα διαζύγια και είχαν επισημάνει ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Τη δεκαετία του 1920 ήρθε η αλλαγή και άρχισαν να προβάλλονται τέτοιες εικόνες στις τηλεοράσεις. Τότε και να έγινε μιλούν και η απελευθέρωση της γυναίκας, την οποία βέβαια την μάζεψαν μετά. Ακριβώς, της σεξουαλικότητας και της γυναίκας και αποποινικοποιήθηκε και η ομοφιλοφιλία εκείνη την περίοδο, ενώ τα διαζύγια ήταν πια εντελώς ελεύθερα. Ήταν δυνατόν να χωρίσει στην αγνία του συντρόφου σου, μάλιστα. Εκείνη την περίοδο. Αργότερα, την σταλινική περίοδο, επικράτησε η αυτοκρατορική προσέγγιση, απαγορεύτηκαν οι εκτρώσεις, ποινικοποιήθηκε η ομοφιλοφιλία, το διαζύγιο έγινε μια διαδικασία που απαιτούσε πολύ χρόνο.
Ακόμα και κατά τη δεκαετία του 60, αν κάποιο ζευγάρι ήθελε να πάρει διαζύγιο, έπρεπε να δημοσιεύσει αγγελία στην Εσπερινή Μόσχα. Μόνο έτσι μπορούσαν να χωρίσουν. Είναι η εφημερίδα Εσπερινή Μόσχα. Ακριβώς. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε λειψανδρία, γι' αυτό και ακυρώθηκε ο θεσμός της διατροφής. Το ζήτημα της αναγνώρισης πατρότητος δεν υφίστατο καν. Μια ανήπαντρη γυναίκα συμπλήρωνε απλώς ένα κενό στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού της. Και αργότερα, προς τις αρχές του 50, η κατάσταση άρχισε να εξισορροπείται. Το κράτος ασχολήθηκε εκ νέου με την στήριξη του θεσμού της οικογένειας και εμφανίστηκε μια κατηγορία ανδρών που απέφευγαν να πληρώνουν τη διατροφή. Είναι μια άλλη εποχή. Σας μεταφέραμε κάποια πράγματα που ίσως δεν ήταν γνωστά ή σε άλλους που είχαν επισκεφθεί και άλλες εποχές στη Σοβιετική Ένωση. Τα είχαν πληροφορηθεί. Ήταν άλλος ένας τρελός κόσμος. Με τον Κώστα Μπετινάκη. Και την Άννα Μορφούλη. Μαζί θα τα πούμε πάλι αύριο, γιατί ο κόσμος δεν πάβει να είναι τρελός. Καλό μεσημέρι.